Κύριε Κωνσταντοπούλου, σε κινητοποίηση και εσείς μαζί με τους εργάτες, συμμετέχετε μαζί τους. Πείτε μας δύο λόγια. Είναι αυτονόητη η σημερινή μου παρουσία εδώ ανάμεσα στους εργαζόμενους της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, της Βουφουλού. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε, βρεθήκαμε και πάνω στην Καβάλα. Οι άνθρωποι του Μόχθου δίνουν έναν αγώνα ζωής και αξιοπρέπειας ενάντια σε συμπεριφορές που καταρακώνουν την ίδια τους την ύπαρξη και αμφισβητούν το δικαίωμά τους να προκόψουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Είναι υποδείγματα αγώνα γιατί δίνουν τη μάχη σε πείσμα και της εργοδοτικής αναλγησίας και της κυβερνητικής αδιαφορίας. Είναι και υποδείγματα αλληλεγγύης γιατί συμπαραστέκονται στους συναδέλφους τους που διώκονται μέσα από την γνωστή τακτική της ποινικοποίησης των αγώνων για τα δικαιώματα. Η παρουσία μου λοιπόν είναι αυτονόητη. Έχω πει στους εργαζόμενους στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων ότι πρέπει να με λογαριάζουν ως μέλος του σωματείου τους και πιστεύω ακράδαντα ότι και αυτός ο αγώνας, όπως όλοι οι αγώνες, αν δοθεί και αν δοθεί με όλες τις δυνάμεις, και εδώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις, ζωντανή παλόμενη διεκδίκηση, θα κερδιθεί.